Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Λοιπόν, ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε γιατί επειδή παρακολουθώ και δηλαδή καλό είναι να παρακολουθεί κανείς και τα κείμενα του ΚΚΕ, ειδικά για τις εκτιμήσεις που κάνει σε σχέση με τα γεωπολιτικά και φαίνεται ότι οι προειδοποιήσεις που έχετε κάνει κατά καιρούς ως κόμμα δεν απέχουν και τόσο πολύ από την πραγματικότητα που βιώνουμε και αναφέρομαι και στα όσα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην Συρία. Δυστυχώς υπάρχει επιβεβαίωση, αυτό εννοείται, γιατί ήταν πολύ αρνητικές οι προβλέψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και καλό είναι να ξεκινήσω με αυτό, παρότι είναι συνήθως ο επίλογος, ότι και σε αυτά που λέει το ΚΚΕ ως πρόταση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιες στο βαθμό του δυνατού και των σημερινής μας εποχής, να αποφύγουμε τέτοιες δυσμενείς εξελίξεις, είναι και αυτές να τις παρακολουθεί και ο κόσμος, να τις ακούει και πιο πολύ να λαμβάνει ενεργό μέρος στη δράση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση, την παρακολουθούμε με προσοχή. Ταυτόχρονα στεκόμαστε με αλληλεγγύη, κοινή πάλι δράση με τους λαούς της υπόλοιπης περιοχής απέναντι σε αυτά τα εμπεριαλιστικά σχέδια. Δείτε παράδειγμα, σήμερα έχουμε μια σειρά δραστηριότητα σε όλες τις πόλεις σχεδόν της Ελλάδας ενάντια σε αυτά, και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που κάνουν πιο φανερό αυτό που λέει το ΚΚΕ. Δείτε το παράδειγμα της επίσκεψης Πομπέο και Στόλτεμπεργκ τις τελευταίες 10 μέρες. Δηλαδή, δύο κορυφαίων εκπροσώπων των ΗΠΑ της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση όσο και από την προηγούμενη και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ότι δίνοντας τις βάσεις, πόσες βάσεις δώσαμε στη χώρα, δεκάδες έχουμε, μετά και τη Σούδα την αναβάθμισή της, παρά το ότι δίνουμε γη και ύδωρο πραγματικά σε πολέμους, σε επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα, η δήλωση του Στόλτεμπεργκ για το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά, τι γίνεται στο κυπριακό κτλ. Είναι τακτική ίσων αποστάσεων. Πόδιος και πλάτης, με ένα κλικ ίσως προς την τουρκική πλευρά. Εσάς σας ανησύχησε, μάλλον ασπάζεστε και αυτή την αναφορά που έγινε από τον Ρώσο πρέσβη? Είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την ασπαστούμε, γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός και εδώ πέρα μπλέκεται από τη μια πλευρά και πιο ισχυρά στη χώρα μας οι ΗΠΑ, από την άλλη είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο η Ρωσία. Γι' αυτό και συγκεντρώνει τόσο μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή εκατέρωθεν. Αλλά έχει μια δόση αλήθειας. Εννοείται αυτό που είπε, ότι όπως οι ΗΠΑ εγγυόντουσαν την ασφάλεια των Κούρδων, τόσα χρόνια, πώς σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, στις δικές τους προσπάθειες αναδιόρθωσης των συμμαχιών, δηλαδή να αποσπάσουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας, που γίνεται μια τέτοια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, αφέθηκαν. Και αυτή η προσπάθεια ήταν του κουρδικού λαού, ξέρετε, και αυτή η ταύτιση ήταν της ουγγεσίας των Κούρδων, της αστικής τάξης των Κούρδων και πάει λέγοντας. Αφέθηκε ο λαός σε αυτή τη σφαγή που έγινε το προηγούμενο διάστημα, που τώρα έχουμε μια προσωρινή κατάπαυση πυρός, ας την παρακολουθήσουμε και αυτή. Ξέρετε, ούτε η συμφωνία ακριβώς έχει έρθει στον όλα τα σημεία στην επιφάνεια, δεν τα γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Ούτε πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το γεγονός ότι είναι μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση. Είναι αυτό που εμείς λέμε, ότι υπάρχει το κίνδυνο του υπεριαλιστικού πολέμου, βεβαίως και είναι ανοιχτό. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα της υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο. Να πούμε εδώ πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το διάβασα στις εφημερίδες δηλαδή. Την ίδια στιγμή που ο Πομπέο, ο Πένς παζάρευαν με τον Τούρκο πρόεδρο τον Ερντογάν, σε διπλανή αίθουσα του τουρκικού προεδρικού μεγάρου, ένας πολύ στενός σύμβουλος του Ερντογάν είχε την ίδια ώρα συνάντηση με αντιπροσωπεία Ρώσων αξιωματούχων. Για να δείτε πόσο σύνθετα είναι αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να καταλήγουμε και σε ορισμένα συμπεράσματα. Το ΝΑΤΟ μας λένε είναι προστάτης στην περιοχή εγγυητής της ασφάλειας. Δεν είναι. Γίνεται φανερό σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις πλευρές και με τις συγκεκριμένες εξελίξεις. Το ΝΑΤΟ είναι δύναμη ασφάλειας. Δύναμη ανασφάλειας είναι στην περιοχή. Και όσο γρηγορότερα το καταλάβει ο ελληνικός λαός, παρά τον αρνητικό συσχετισμό και την ασκόρπνη και με ποιον θα πάμε τώρα, το σίγουρο είναι ότι με αυτούς που πάει τώρα η ελληνική αστική τάξη για να αναβαθμίσει το ρόλο της στο μερίδιο και στην μοιρασιά του πλούτου που γίνεται στην περιοχή, ενεργειακού, πετρέλαια, στους δρόμους μεταφοράς, εμπορικών συμφερόντων, το σίγουρο είναι ότι χαμένοι είναι οι λαοί σε αυτό. Τώρα, και πρέπει να χαράξουν έναν διαφορετικό δρόμο. Τώρα, για να έρθουμε, επειδή
Δεν έχουμε και πολύ χρόνο σε δύο θέματα, έτσι αν μπορείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι. Το ένα έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, είναι ένα θέμα το οποίο προσφυγικό, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται και στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια ανησυχία για αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης από τη χώρα μας εξάγγελει μια διαφορετική πολιτική για το άσυλο. Είναι γνωστό εδώ και 10 μέρες περίπου έχουν εξαγγελθεί αυτά. Ποια είναι η δική σας οπτική και το δεύτερο με την ψήφο των αποδήμων. Ένα άλλο θέμα που θεωρείται κρίσιμη γενικά η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ναι. Όσο πιο σύντομα και για τα δύο ζητήματα. Και στα δύο βέβαια θέματα το ΚΚΕ εξ αρχής με ευθύνη τοποθετήθηκε απέναντι και στους πρόσφυγες μετανάστες, απέναντι και στους Έλληνες στη χώρα μας που βιώνουν και βλέπουν αυτό το δράμα με αλληλεγγύη στέκοντα, αλλά βιώνουν και τις δυσκολίες, ειδικά στα νησιά που επικρατούν. Δηλαδή τα νησιά που δεν είχαν γιατρούς να καλύψουν τους Έλληνες και τους μετανάστες, τους μόνιμους κατοίκους ενός νησιού, παραδείγμα τη Σάμο, στη Μυτιλίνη και αλλού, να δέχεται χωρίς ενίσχυση του προσωπικού του νοσοκομείου ή των κέντρων των προσφύγων, να δέχεται χιλιάδες ακόμα κόσμο στην περιοχή. Άρα με αυτό το κριτήριο νομίζουμε ότι παραμένει επίκαιρη και πολύ αναγκαία η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να υπάρξει άμεσος απεγκλωβισμός, όσο και να λένε τα υπόλοιπα κόμματα ότι θέλουν να βρεθεί λύση. Αν δεν έρθουμε σε ρήξη με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που το προβλέπει αυτό τον διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων στην ελληνική, στα ελληνικά νησιά και στην επικράτεια συνολικά την ελληνική, τόσο θα διονύζεται αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λυθούν γρήγορα, να γίνουν όλες οι διαδικασίες του ασύλου, χορήγησης ασύλου, μέσα από πολύ συνοπτικές, όσο πιο συνοπτικές γίνεται και επαρκείς διαδικασίες, και από εκεί και πέρα με το απαραίτητο προσωπικό και σε σύγκρουση με αυτή τη συμφωνία να πάνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, δηλαδή αυτοί που έφυγαν και λόγω της καπιταλιστικής βαρβαρότητας εκεί που είναι, στους τόπους του πραγματικού προορισμού τους. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ούτε για αυτούς τους ανθρώπους, βεβαίως σε κόντρα με διάφορες εθνικιστικές, ρατσιστικές λογικές που διάφοροι αναπαράγουν όλη αυτή την περίοδο. Όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, νομίζουμε ότι φαίνεται. Και όχι ακριβώς τον εκλογικό νόμο, ότι την ψήφο των Ομογενών που ζουν στο εξωτερικό. Ναι. Αφορά έτσι σχετίζεται και με πολλούς νέους που έχουν φύγει. Ναι. Σωστά. Ότι το ΚΚΕ εξ αρχής τοποθετήθηκε με υπεύθυνο τρόπο και με στόχο να βρεθεί λύση. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Δεν ψάξαμε δηλαδή για διάφορους μικροπολιτικούς λόγους, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας στο κεφάλι του, για το τι θα σημαίνει στο εκλογικό αποτέλεσμα για το κάθε κόμμα, να έχουμε στάση με βάση αυτό. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Γι' αυτό καταθέσαμε μια πρόταση ολοκληρωμένη, συνεκτική, λογική και βασισμένη πάνω στη διεθνή εμπειρία και διεθνή πρακτική, βλέποντας ιδιαίτερα και χώρες, ξέρετε, που έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό απόδημων, όπως είναι η Ιρλανδία και αλλού, που έχουν αντίστοιχα πάρει τέτοια μέτρα για το πώς θα διευκολύνονται να ψηφίζουν. Θα περιμένω να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Ιδιαίτερα, λέω, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα από τα χρόνια της κρίσης, και τους αποτρέπει η μετακίνηση να έρθουν να ψηφίσουν, για μας είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουν, να έχουν δικαίωμα. Κύριε Μπατιέλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όμως, ναι, να το πω αυτό, επιτρέψτε μου, χωρίς όμως να αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα. Γι' αυτό είναι γνωστές, νομίζω, δεν χρειάζεται να αναφέρω εδώ τις προϋποθέσεις τις οποίες θέσαμε. Δεν είναι θέμα παζαρέματος, να δούμε τι να βάλουμε, τι να βγάλουμε. Είναι να βρεθεί μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Λογικής λύσης που μπορεί να λυθεί το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.